Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για την ομάδα Ε. Και εντάξει, έχουν εξεφυτώσει για τις άλλες ομάδες τύπου Ε, οι οποίες δεν ξέρω τι είναι, ποιοι είναι και τι αντιπροσωπεύουν και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά ιδιαίτερα τι είναι αυτή. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για τις ομαδούλες, για τις κρυπτοκομμουνιστικές φιλογραφικές μια ομάδα μπουρδολόγων τύπου Πάλμου, Φουράκη, Γιόλοβα και τους άλλους. Ανέστη Γερμαδά και τέτοιου είδους σκουπίδια. Λοιπόν, αυτά ξεκίνησαν πριν 15 χρόνια, 10, κάπου εκεί, περίπου. Ωραία. Και αυτοί λένε πως ο αρχηγός της ομάδας Ε είναι ο δεσικατομούργος, ο Νάσης. Τώρα αυτή ούτε φωτογραφία του Νάση δεν ξέρω πως, ούτε στη φωτογραφία δεν ξέρω πως είναι η όψη του. Και ένας από αυτούς, νομίζω, Ανέστης Κεραμιδάς, λέει ότι ο νεάρχος δεν είναι ο νεάρχος. Ο νεάρχος λέει είναι σιωνιστής ο νεάρχος. Και στη λέξη σιωνιστής λέει πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με το σιωνισμό. Άρα πώς ο νεάρχος είναι με το σιωνισμό τη στιγμή που δεν ξέρουν καν τι είναι. Άμα είναι κάτι που δηλαδή δίνει τίτλο σε κάτι που δεν ξέρει καν τι είναι, πώς είναι ο νεάρχος αυτό. Γιατί ήταν εκεί και ελέγχαν τις πράξεις, ήταν εκεί και ελέγχαν τις ναυτικές πράξεις του νεάρχου, ο Φράκης. Λοιπόν, μία μπούρδα. Μία δεύτερη μπούρδα που πετάξαν αυτή είναι η κλασική. Είναι το χοντρό βαρέλινο Πάλμος και παίρνει συνάντηση τον παππούλη τον Γιόλβα. Και ο Γιόλβας του λέει πως ήταν πρωθυπουργός της Αργεντινής για 4 ετίες. Κάποιος Έλληνας στρατηγός, ξέρω, παξικοματίας στρατηγός, με το όνομα Αριστίδης. Φυσικά στην Αργεντινή δεν υπήρξε ποτέ προέδρος ούτε παξικοματίας με το όνομα Αριστίδης. Όχι πόσο μάλλον για 4 ετίες. Μία μπούρδα. Άλλη μπούρδα που λέει ο Γιόλβας είναι ότι δεν έγινε ποτέ πόλεμος στα νησιά Φόκλαντς το 1992 με τη Μάγκρετ Θάτσερ που χτύπησε τους Αργεντινούς και τη διαμάχη που είχαν μεταξύ των νησιών και των Άγγλων υπήκων της Αργεντινής. Απλά οι σιωνιστές, και στη λέξη σιωνιστές λέει πράγματα που καμία σχέση με τον σιωνισμό. Δηλαδή αυτοί οι κρυπτοκομμουνιστές, οι Ισλαμιστές, φιλοϊσλαμιστές μάθανε μια λεξούλα και σε αυτοί υποστηρίζουν πράγματα άσχετα με την πραγματική έννοια. Και λέει ότι αυτοί καταστρέψανε ένα νησάκι, λέει, ένα νησάκι που ήταν στο σύνδεσμο των Φόκλαντς, αυτό και φύγανε. Δηλαδή δεν υπήρξε καν πόλεμος. Ούτε Αργεντινοί σκοτώθηκαν, ούτε Βρετανοί σκοτώθηκαν. Χτύπησαν μόνο οι σιωνιστές, λέει, οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι είναι, ένα νησί που είχε κάποια υπερόπλα πάνω ο Γιόλβας. Για πού τα βρήκε τα υπερόπλα ο Γιόλβας, τι σχέση δεν έχει, ούτε ο υπερόπλα δεν έχει δει στη ζωή του ο Γιόλβας. Λοιπόν, τρίτη μπούρδα που έχει πει ο Γιόλβας. Μετά σε μια άλλη εκπομπή του, ο Γιόλβας κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση στην Ανίτα Πάνια. Η Ανίτα Πάνια κάνει εκπομπές με διάφορους τρελούς και περιφερειακούς τύπους. Οποίοι κάποιοι από ό,τι ξέρω πληρώνονται κάποια χρήματα και κάνουν τους τρελούς, ή κάποιοι είναι τρελοί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι διάφοροι τύποι του περιθωρίου. Ή τραγουδάνε, ή κάνουν ντούμπες, κάνουν γκριμάτσες κτλ. Και φυσικά η Πάνια γελά με αυτούς. Και αυτοί πληρώνονται και οι τρελοί πληρώνονται. Και έκανε μια τηλεφωνική παρέμβαση ο Γιόλβας, ο οποίος της είπε ότι θα την πάρει στο διαστημόπλαιο που έχει παρκαρισμένο κάπου στον Όλυμπο και θα την πάρει την Ανίτα Πάνια, την παρουσιάστη, γνωστή παρουσιάστρια της κομικής σειράς, σατυρικής εκπομπής και θα την πάρει πότε το διαστημόπλαιο του. Πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια, πέθανε ο άνθρωπος και δεν είδε να την παίρνει στο διαστημόπλαιο του γύρω από τον Όλυμπο και γύρω από την Ελλάδα γενικότερα ο γνωστός μπουρδολόγος, κρυπτοκομμουνιστής και φιλόρωσος και φιλοϊσλαμιστής, αντισημιτάκος, ανθέληνας, Γιόλβας, μπουρδολόγος. Μετά βγαίνει ένας ανιψιός του Γιόλβα και τον αποκαλύπτει στην εκπομπή του Χαρδαβέλα. Άλλο ο Χαρδαβέλας ότι δεν θέλει τις εντάσεις, ξέρω εγώ, και σε έναν βαθμό καλύπτει τους τρελούς, του μαζεύει τρελούς, μαζεύει και 2-3 σοβαρούς, φέρνει και μπόλικους τρελούς και δεν θέλει να μαλώνουν, ξέρω εγώ, πότε καλύπτει τους σοβαρούς, πότε καλύπτει τους τρελούς. Ωραία. Και δεν άφησε να τον ανέψει να ολοκληρώσει για τις ανομαλίες που είχε κάνει ο Γιόλβας. Ωραία. Αυτός είναι ο μεγάλος Γιόλβας. Πάμε κάτω τώρα στο Φουράκι. Ο Φουράκης είναι ένας που
που το αναφέρει και ο ίδιος, ήταν καθαρά κομμουνιστής άθεος, ο οποίος έγινε αργότερα Πασόκας. Μετά ήταν ταξιτζής της πιάτσας και, τον βάλανε πάνω κάποιοι να λένε, να λέει μπούρδες, ότι είναι οι σιωνιστές, λέει, και στη λέξη σιωνιστές λέει πάντα καμία σχέση με τον σιωνισμό. Ότι δηλαδή οι Εβραίοι ελέγχουν τον κόσμο. Γιατί είναι άσχετες έννοιες τύπου σιωνιστές, ας πούμε. Ο Φουράκης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι όλα αυτά που λένε είναι μπούρδες, ο ίδιος το παραδέχτηκε. Ότι είναι μπούρδες, δεν υπάρχουν έτσι πράγματα. Κανένας Εβραίος να ελέγχει τον κόσμο, ούτε ομάδα έψιλον υπάρχει, ούτε τίποτα. Το λέει ο ίδιος. Και το βάλαν πάνω κάποιοι απαντεώνες στο ταξί. Και ήταν και μια περίπτωση με κάτι χρήματα, τέλος πάντων. Κάτι φακέλους, με κάτι βαλίτσες με χρήματα κτλ. Κτλ. Κάτι άλλα παιχνίδια. Τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Λοιπόν, και ο Φουράκης στα βιβλία αυτά τις ανοησίες που έχει γράψει προσπαθεί να βαφτίσει. Προσπαθεί ο Φουράκης, αυτός ο αμόρφωτος κομμουνιστής, Πασόκας, να βαφτίσει τους Μινωίτες που είναι Έλληνες, λέει. Έτσι είπε. Ακουμπούρδα που πέταξε. Ότι οι Μινωίτες είναι ελληνικής καταγωγής δίθεν. Καμία σχέση δεν έχουν οι Μινωίτες. Οι Μινωίτες Κρήτης με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ήρθαν αργότερα και τους ξεδίωξαν ή σφάξαν από το νησί ή αφομοίωσαν αυτούς. Μετά λέει, έκανε οι Μπούρδες ότι οι Φιλιστέοι είναι Έλληνες, λέει. Καμία σχέση με τους Έλληνες και διάφορα άλλα φύλλα τους βαφτίζει Έλληνες. Και μάλιστα στο βιβλίο του ένα φύλλο, ο οποίος είναι Άραβες φυσικά και τους βαφτίζει Έλληνες. Αραβικό φύλλο, τους οποίους βαφτίζει Έλληνες. Ναι. Σοβενισμό προφανώς, και λέει το εξής τρελό, ότι αυτοί τους σκότωσαν ο κακός μου εσείς, αλλά αυτοί αναστηθήκανε. Δηλαδή, ο Χριστός ήταν ένας που αναστήθηκε. Αν δεχτούμε ότι πέθανε και αναστήθηκε το 33 μετά Χριστό. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη φυλή, οι οποίοι είναι Άραβες, βαφτιστήκαν Έλληνες και αναστηθήκαν, δια μαγείας, έτσι λέει. Τους σκότωσαν όμως εσείς, αλλά μετά αναστηθήκαν. Το γράφει στο βιβλίο του. Και φυσικά ο ίδιος γελά με αυτά. Ότι αναστήθηκε μια φυλή, ότι είναι και Έλληνες κιόλας. Αυτά. Ο Φουράκης. Μετά λέει για κάτι εξωγήινους και κάτι Ισπανούς που ήταν στην περιοχή του ορχομενού της Βιωτίας. Ότι ήταν κάποιοι άντρες στη Βιωτία, στον ορχομενό, που ήταν Ισπανοί, δεν είχαν γένεια, δεν είχαν αυτά, αλλά είναι εξωγήινοι, ξέρω εγώ. Και ο ίδιος γελάμε αυτά, τις μπούρδες που λέει. Και δεν ξέρω αν είναι μοντάζ. Ο αμόρφωτος κομμουνιστής Φουράκης έχει μια φωτογραφία προφανώς μοντάζ με Ισλαμιστές τρομοκράτες και παιδόφιλους τύπου Γιάσερ Αράφατ. Άκουσον, άκουσον. Τι δουλειά θα έχει ένας Έλληνας με τρομοκράτες Ισλαμιστές τσιχαδιστές του ISIS, το Γιάσερ Αράφατ. Παιδόφιλους. Ωραία. Πάμε στους άλλους τώρα. Πάμε τώρα στον Πάλμο. Ο Πάλμος είναι ένας χοντρός ο οποίος πέθανε. Δυστυχώς ή καλώς πέθανε. Να είναι καλά εκεί που είναι, ο οποίος όμως δηλώνει δωδεκάθεος. Τότε πώς θάφθηκε με χριστιανικότατο τρόπο. Πώς είναι φωτογραφίες με παπάδες και με τον Χριστόδουλο, τον Πατριάρχη. Βέβαια ήταν και σωστός σε μεγάλο βαθμό ο Χριστόδουλος. Ένα καλός Πατριάρχης. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αυτός δηλώνει ο Απόλλωνας, η Αχανά, η Αθηνά κτλ. Κτλ. Ο Όλυμπος, ο Δίας κτλ. Πως ο ίδιος έμοιαζε με τον Ποσειδώνα κτλ. Αφού είναι με το δωδεκάθιο, τι δουλειά να έχει με τους παπάδες. Είναι λίγο υποκριτικό, μήπως παίζει σε πολλά ταμπλό. Επίσης, αυτός ο χοντρός, ο αμόρφωτος, ο κρυπτοκουμούνας, φιλόρωσος, για να μην λέει κάτι για το πρόβλημα που λέγεται Ρωσία, άρα προφανώς συνενεί στο έγκλημα. Έτσι δεν είναι. Αν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή δίνουν όπλα σε Ισλαμιστές και κάνουν τόσο κακό στην ανθρωπότητα, για αυτό να κάνει τα στραβά μάτια, αλλά είναι φιλόρωσος και είναι και φιλοϊσλαμιστής. Ο Πάλμος είναι φιλοϊσλαμιστής, είναι γραμμένος στον ελληνοαραβικό σύνδεσμο και γράφει και σε εφημερίδες Ισλαμικές Αραβικές. Άρα είναι φιλοϊσλαμιστής, φιλόρωσος χωρίς απολύτως κανέναν λόγο, είναι φίλος με τους εχθρούς του ελληνισμού, δηλαδή τους Ρώσους, τους κρυπτοκουμούνες και κουμούνες. Και ζηλεύει και λέει μπούρδες κατά των Εβραίων, κατά των Ρωσών και κατά των δυτικών συμμάχων μας, χωρίς απολύτως κανέναν λόγο. Πέρα από τις άλλες μπούρδες που λέγεται προόπλα και τα λοιπά. Ωραία. Τα όπλα που έχει, φυσικά αυτά υπάρχουν όλα. Είναι καταχωρημένα, μόνο που δεν έχουν καμία σχέση με το Φουράκη, ούτε τον Γιώργο, ούτε τον Πάλμος με αυτά τα όπλα. Με αυτά τα όπλα που υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποια εργαστήρια στην Αμερική και στον Καναδά. Αυτά.
δηλαδή τους δυτικούς συμμάχους μας υπάρχουν αυτά. Και αυτοί προσπαθούν να τα οικειοποιηθούν και να βρίσκουν και τους δυτικούς συμμάχους μας, χωρίς απολύτως κανένα λόγο, και να πάνε με ζώα τύπου Ρωσία και τέτοιου είδους ανύπαρκτες χώρες. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πάλμος μέσα σε άλλες μπουρδες λέει ότι ο εφιάλτης, ο εφιάλτης του που πρόδωσε τους, δυστυχώς, τους Έλληνες πολεμιστές της Θερμοπύλης, ήταν Εβραίος, λέει. Μάλιστα. Και που βρέθηκε Εβραίος στην Τραχινία, στην περιοχή της Λαμίας και του Βόλου, στην κεντρική Ελλάδα. Καμία σχέση, καμία πηγή δεν αναφέρει ότι ο εφιάλτης ήταν Εβραίος. Ίσα-ίσα ο Λεωνίδας ήταν εβραϊκής καταγωγής, το λέει και ο Ερόδοτος, το έχω το βιβλίο, θα το ψάξετε το βρείτε. Συγκεκριμένα. Ωραία. Άρα είπε μια άλλη μπουρδα και ανέστρεψε την αλήθεια. Είπε μπουρδα ο Χοντρός. Λοιπόν, μετά ο Χοντρός λέει ότι έκανε ένα σεισμό και σκοτωθήκαν 1000 Τούρκοι. Και αυτό το λέει σε μια ομίγυρνα από 10 άτομα, 15 άτομα. Και δεν βρέθηκε ένας να πει, ξέρω εγώ, το έγραψε κάποια εφημερίδα, το δείξε το CNN, το YET, το BBC κτλ. Α, και πού το βασίζει αυτό, ότι σκοτωθήκαν 1000 με το. Δηλαδή αυτός πάτησε ένα κουμπί, λέει, στα Βαλίσια που είναι το σπίτι του. Πάτησε ένα κουμπί, τέλος. Σκοτωθήκαν 1000 Τούρκοι στη Σμύρνη και έκανε και μια δεύτερη έκρηξη κάπου στον Πόντο, στην περιοχή της Σινόπης, Πόντο, κάπου εκεί. Λοιπόν, φυσικά αυτά δεν στέκουν, ούτε υπάρχουν αυτά. Ο ίδιος γελάνε αυτές τις μπουρδες και τα λέει για να εντυπωσιάσει τα κορόιδα. Ωραία. Μια άλλη μπουρδα που είπε ο Πάλμος είναι ότι οι Τούρκοι φοβούνται τα υπερόπλα των Ελλήνων. Δεν μπορούν να περάσουν το Αιγαίο, διότι έχει αυτός υπερόπλα. Στο σπίτι του, στα Βρυλίσια. Ή Μελίσια, Βρυλίσια, στα βόρεια προάστια. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, η Τουρκία είναι ένα πανίσχυρο κράτος με 70 εκατομμύρια κόσμο, με ένα από τους πιο ισχυρούς στρατούς του κόσμου, τεράστιο πληθυσμό. Το δυτικό μέρος της Τουρκίας είναι και αρκετά πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο. Το ανατολικό μέσα όχι τόσο, αλλά το δυτικό λόγω τουρισμού, λόγω και επενδύσεων είναι αρκετά πλούσιο. Τεράστιος πληθυσμός, τεράστιο, και φοβούνται έναν χοντρό γέρο, ο οποίος θα πατήσει ένα κουμπί, λέει, στα Βυλίσια και θα ανοίξει το στρατό, ο οποίος έχει πιο ισχυρό. Δηλαδή ο Πάλμος, ένας χοντρός γέρος με τα μόσχια που έχει ένα. Έχει, λέει, έναν υπερόπλο, λέει, που είναι στο υπόγειο ενός σπιτιού στα Βυλίσια, είναι όχι μόνο πιο ισχυρό αυτό το όπλο που έχει στο υπόγειο του σπιτιού στα Βυλίσια από το επίσημο ελληνικό κράτος, το κράτος των Αθηνών δηλαδή, δηλαδή την κυβέρνηση Τσίπρα και Καμένου τη συγκεκριμένη περίοδο, ας πούμε, έχει περισσότερο στα τώρα από τον Καμένο π.χ., όχι μόνο αυτούς, αλλά και από την ίδια την Τουρκία που είναι τόσα εκατομμύρια κόσμος και έχουν τόσα στρατεύματα. Αυτόν υποστηρίζει αυτός. Έχει και έναν Γιάννη θεραπευτή, έναν τρελό με κάτι, βγαίνει με κάτι μπαζούκες και αυτά. Ωραία. Ο οποίος είναι μεγάλος, είναι και αυτός μέσα στους έψιλον. Υποστηρίζει ο Πάλμος ότι οι έψιλον προστατεύουν τον ελληνισμό εδώ και τόσα χρόνια κατά των σιωνιστών. Και όταν λέει σιωνιστές, ενώ είπαμε ήταν καμία σχέση με σιωνισμό. Τους δίνει άλλη έννοια, επίτηδες, για κάνει τον τρελό. Αλλά ο Πάλμος όμως δεν λέει τίποτα για τους ανθέληνες Ρώσους, για τους Ισλαμιστές που στηρίζει αυτός ο Πούτιν, ο άθεος κομμουνιστής, φίλος Ισλαμιστής Πούτιν, και τα όπλα που δίνει στους Ισλαμιστές, το πόσο φθονεί την Ελλάδα και τους συμμάχους μας, και ούτε για τους Άραβες. Ούτε για την ISIS, ούτε για τους Ιρανούς, ούτε για τους Χεζμπολάχ, αυτό δεν τους ξέρει αυτός καλά. Ο Πάλμος ούτε ξέρει τον Πούτιν, τον φίλο Ισλαμιστή, τον Ταβαντζή, μαφιόζο. Αυτούς δεν τους ξέρει καλά. Ξέρει μόνο να βαφτίζει, ξέρω εγώ, τους Παγκλαντές. Λέει πως το Παγκλαντές είναι Έλληνες, λέει. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Ινδικά φύλλα. Έτσι λέει. Ότι πήγαν πριν 200.000 χρόνια οι Έλληνες και χτίσαν ένα λαμπρό πολιτισμό στο Παγκλαντές ή στη Νότια Ινδία, ξέρω εγώ. Και αυτοί δεν υπήρχαν. Οι Ινδοί ήταν πάστα δέντρα και ήταν μόνο Έλληνες εκεί, λέει, ας πούμε. Λοιπόν, άρα αυτό όχι μόνο είναι υπόστατο, είναι και ρατσιστικό και σουβενιστικό. Δηλαδή, 200.000 χρόνια δεν υπήρχαν, ούτε καν άνθρωποι δεν υπήρχαν τότε.
τότε υπήρχαν μόνο μαμούφ. Όχι μόνο, πόσο μάλλον να ξεκινήσουν, ας πούμε, από την Ελλάδα, που δεν υπήρχαν τότε Έλληνες στην Ελλάδα. Τα πρώτα ελληνικά φύλλα κατέβηκαν το 2000 π.Χ. και αυτός λέγεται το 200 π.Χ. και τέτοια. Λέει ο Πάρμος. Λέει πως το Ινστιτούτο του στα Φιλίσια έκανε, ξέρω εγώ, 200 αποστολές, ξέρω εγώ. Από το 70, από το 80, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, 40 χρόνια έκανε 200 αποστολές σε άλλες 200 χώρες. 200 αποστολές σε 200 αντίστοιχες χώρες, ξέρω εγώ. Εξεκίνησε αυτός με τα Φιλίσια με τα υπερόπλα του και πήγε σε άλλες χώρες κτλ. Κτλ. Φυσικά καμία αποστολή δεν έχει γίνει, αφού δεν υπάρχει ομάδα Ε. Και όπως έχουμε αποδείξει, ο Φουράκης παραδέχεται ο ίδιος ότι πρόκειται για μια αναπάτη. Ο Γιώλοβας ήταν και αυτός της ΑΕΠ, ανώμαλος, όπως λέγει ο ανιψός του, και δεν είχε ιδέα ούτε σχέση με τον Άσι, ούτε με υπερόπλα, ούτε τίποτα. Και έλεγε μπουρδες κατά των Εβραίων και Αμερικάνων και δυτικών συμμάχων μας, αλλά όχι όμως κατά της Ρωσίας και των Αράβων. Τότε ο Φουράκης τα παραδέχτηκε τουλάχιστον ότι λέει μπουρδες, άρα δικαιολογείται σε έναν βαθμό. Ο Πάλλον μέχρι ο τελευταίος όμως το έπαιζε και λίγο χριστιανός. Και λίγο δωδεκάθεος, και λίγο φίλο Άραβας, και λίγο στραβανάκια στους Ρώσους δαμαντζίδες, φίλο Ισλαμιστές, τύπου Πούτιν. Και έλεγε στη λέξη σιωνιστές, πρώτα καμία σύγχρονο σιωνισμό, ζηλεύει την Αμερική και τη Δύση, τους συμμάχους και λέει μπουρδες. Λοιπόν, έπειτα υπάρχει και μια που κάνει babysitting, η Λίδια Καραβιτάκη, μια που τη βάζει πάνω χοντρός να γράφει μπουρδες κατά των Εβραίων και το δυτικό συμμάχο μας, όχι όμως κατά τους Ρώσους, όχι όμως κατά τους Άραβες. Και η Καραβιτάκη λέει οι σιωνιστές, λέει, και στη λέξη σιωνιστές δεν υπάρχουν καμία σχέση με το σύνολο. Ό,τι ελέγχουν και κάνουν, ό,τι δήθεν είναι κάποιοι που ελέγχουν τον κόσμο. Λοιπόν, καμία σχέση δεν έχει ο σιωνισμός με αυτά που λέει η Καραβιτάκη. Και η Καραβιτάκη ούτε καν δεν έχει ιδέα από τέτοια πράγματα. Μια χοντρή περίπτωση είναι που τη βάζει ο χοντρός ο γέρος να γράφει μπουρδες. Επίτηδες. Λοιπόν. Τώρα ο ίδιος πάμπλουτος. Είναι πάμπλουτος. Και τώρα είσαι απλά να λέει παραμύθια και να κοϊδεύει. Μια άλλη μπούρδα που πέταξε ο χοντρός, ο Πάλμος, ο κρυπτοκομμουνιστής φιλοάραβας και φιλορώσος, είναι για το περίφημο προεδρικό που έκανε ένα προεδρικό του Δελφή. Και λέει ότι δίθεν αυτό το προεδρικό, λέει, το κάθε τεύχος αξίζει, ξέρω εγώ, 70.000 ευρώ. 70.000 ευρώ ένα προεδρικό. Το πολύ να κάνει 10 ευρώ, 12, 15 το πολύ, ένα ακριβό. Και τα πιο φθηνά, 5, 4 κτλ. Όχι 70.000 ευρώ. Και μετά ήταν ένα παιδάκι πάνω στην παραλία και του λέει, εσύ πώς σε λένε, Γιάννη, ξέρω εγώ, πάρ' το. Γιατί έκανε ένα παιδικό που κάνει 70.000 ευρώ, δήθεν, και το δώσε σε ένα μωράκι 5 χρονών. Τώρα, λοιπόν, και λέει μπούρδες. Όπως μπούρδες είναι αυτό ότι έριξαν τα πλοία, έριξαν τα τουρκικά, έριξαν 3-4 τουρκικά αεροπλάνα πάνω από τη Σμύρνη, έκανε σεισμό στη Σμύρνη, έκανε σεισμό στη Σινόπη και στον Πόντο και σκοτωθήκαν λίγες χιλιάδες Τούρκοι, αλλά το ξέρει μόνο αυτός και κανένας άλλος δεν το ξέρει. Ωραία. Και επίσης υπάρχει και ένα και ο τρελός, ο Γιάννης Κερμιδάς, που γράφει μπούρδες, ένας αμόρφωτος κομμουνιστής, φιλόρωσος και φιλοάραβας, μούγκα για τους Ρώσους, ο οποίος λέει πως είναι οι Εβραίοι κακοί, οι Δυτικοί κτλ. Δηλαδή οι Έλληνες, οι συμμάχοι των Ελλήνων είναι κακοί, οι Γαλλοί είναι μόνο οι Άραβες και οι φωνιάδες στο λαό οι Ρώσοι, ας πούμε. Αυτό λέει ο Κεραμιδάς. Είναι η Κεραβιτάκη, ο Γιάννης Θεραπευτής, ποιοι άλλοι, για να μην θέμα δεν έψητο. Λοιπόν, και όπως ο αρχηγός τους είναι ο Νάσης, ελώ ο Μιάρχος ήταν κακός κτλ. Ούτε στη φωτογραφία του Νάση δεν έχουν δει αυτοί ποτέ στη ζωή τους. Άλλα παραμύθια του Πάλμου. Άλλα παραμύθια του Πάλμου είναι αυτό με το που είχε μπει για το κρουαζιρόπλοιο του Νάση που οδηγούσε αυτός κάπου στο Εκουατόρ. Αυτός ο χοντρός ο Πάλμος έφυγε από τα Φιλίσια, άφησε τα υπερόπλα, τα οποία υπερόπλα είναι πιο ισχυρά, όχι μόνο από το. Δηλαδή, ο χοντρός, ένας χοντρός γέρος με μουσια, εντάξει δεν έχει σημασία η εμφάνιση ούτε η ηλικία, δηλαδή. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ένας άλφα άνθρωπος έχει σαν υπόγειο ενός σπιτιού στα Βελίσια όπλα πιο ισχυρά και από το επίσημο κράτος του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και του Καμένου, αλλά και πιο ισχυρά και από το επίσημο κράτος του Ερτογάν
που με 70 εκατομμύρια κόσμο και τόσα όπλα και τόσα τάξη και τόσα αυτά. Είναι πιο ισχυρός και από τις δύο. Λέει, ωραία. Και μετά λέει αυτός άφησε τα υπερόπλα στα Φιλίσια και ξαφνικά βρέθηκε στο Εκουατόρ και οδηγούσε ένα γκρονζιρόπλο του Μανάση. Του λέει αυτόν ήμουν πρόβλημα εδώ πέρα, αυτή την Μπούρδα, την Μπουρδίτσα, ότι πες το, ότι του επιτέθηκε ένα πλοίο του Εκουατόρ, πολεμικό, και αυτός πάτησε ένα κουμπί και ξαφνικά από κότερο μεταμορφώθηκε σε υπερόπλο, τον έψιλον, και πάτησε ένα κουμπί, βγήκαν οι δύο-τρεις πυράβλοι και βυθίσανε άφθανδρο το πλοίο του Εκουατόρ. Και αυτό το ξέρει μόνο αυτός ή κανένας άλλος. Όπως το ξέρει μόνο αυτός, αυτό που έγινε στη Σμύρνη, στη Σινόπη κτλ. Ότι έπλεξε την τουρκική, την πανίσχυρη τουρκική είναι αυτή με τα υπερόπλα του Πεταπηλίσια. Και πού βρέθηκε τώρα το κουραζιρόπλο από τα Φιλίσια, στο Εκουατόρ, και πού βρεθήκαν τα υπερόπλα πάνω σε ένα κότερο. Για να χτυπήσουν ένα όπλο. Και για ποιο λόγο ότι οι Εκουατοριανοί να χτυπήσει ένα κουραζιρόπλο που κάνει βόλτες, ας πούμε. Αυτό. Αλλά το πιο τρελό φυσικά είναι η Μπούρδα που λέει ο Γκιόλοβας ότι δεν υπήρξε ποτέ πόλεμο στο Φόλκαν. Η Μονάκα Βεθάτσο ότι χτύπη δεν πολέμησε κανέναν Αργεντινό. Η Αργεντινή αντίστοιχα δεν πολέμησε κανέναν. Κανένα βρετανικό στόλο ή αεροπλάνο, αυτό. Ούτε συμμετείχαν και οι Βρετανοί άπηγοι της ημιανότητα εκεί της Αργεντινής σε αυτά. Το 1982 τον πόλεμο, δεν είναι πόλεμος, απλά χτυπήσε ένα νησί όπου ο Γκιόλοβας είχε το υπερόπλα του. Μάλιστα, που έφυγε από το χωριό της Θεσσαλίας που ήταν και έφερε πάνω τα υπερόπλα. Σε ένα νησί της Φόκλαντς, των Φόκλαντς. Μάλιστα. Και ότι υπήρχε ένας ελληνικής καταγωγής δικτάτορας επί 4 ετίες. Δηλαδή ήταν για 4 και 4, 8 μετά 16 χρόνια. Έλληνας, ελληνικής καταγωγής δικτάτορας, αλλά δεν τον ξέρει μόνο αυτός, μόνο ο Γιώργος και ένας λόγος δεν το ξέρει αυτό το δικτάτορα, τον Αριστίδη. Ο οποίος τα λέει σε βίντεο αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν στο YouTube, εκτός και αν τα έχουν κατεβάσει κάποια από αυτά, δεν ξέρω. Επίσης, έχει σε ένα άλλο βίντεο, ο Μπάλμος, ο χοντρός, ο τρελός. Βγαίνει από έναν αμάξι, αυτό νομίζω το κατεβάσανε. Βγαίνει από έναν αμάξι και κάποιο το τραβά βίντεο. Α, κάπως από αυτού ο χαραπευτής ή καραβιτάκι, από αυτού του τρελού που τον γενικάνε για χατσιλικάκι, τον τραβά βίντεο και λέει από το αμάξι συντρομαγμένο, δίθεν πως συντρομαγμένο, ότι άκουσα μια φωνή και ήταν μια νεράιδα, λέει. Έκανε κοφαντικό θόρυβο κάποια νεράιδα σε κάποιο ανεξοχή που είχε πάει αυτό με το αμάξι του. Ωραία, αυτά είναι η ομάδα Ε, του Χοντρού Πάλμου, του Γκιόλοβα, του Φουράκη, του Κεραμιδά, της Καραβιτάκης, του Γιάννη Θεραπευτή και δύο τριών άλλων τρελών που τον ακουμπουθάνε για χατζιμπίκι και πουλάνε τρελίτσα. Και λένε πως είναι οι σιωνιστές και στη λέξη σιωνιστές λένε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το σιωνισμό. Άσχετη ονομασία για άσχετα πράγματα που λένε αυτοί. Μάλιστα. Βαφτίζουν. Ξέρω εγώ διάφορα φύλλα ελληνικά, λένε πως αυτά τα κάνανε οι Έλληνες, οι άλλοι δεν ήξεραν καλά. Η ομάδα του Πάλμου λέει, ξέρω εγώ, ότι οι Ίνκας και αυτοί και οι Μάγιας και αυτοί δεν ήξεραν, ήταν Πασταλέντα, δεν ήξεραν καλά, οι Ινδοί δεν ήξεραν καλά, οι Εβραίοι δεν ήξεραν καλά, οι Ρωμαίοι δεν ήξεραν, οι Ετρούσκοι όχι, οι Αιγύπτιοι και οι άλλοι δεν ήξεραν καλά, μόνο οι Έλληνες ξέραν καλά και οι άλλοι ήταν Πασταλέντα και ήταν έτσι και αλλιώς και αγιώτικα. Ήταν αυτό. Δηλαδή λένε αυτά τα ρατσιστικά, τους σοβινιστικές τις μπούρδες. Και ήταν πριν χιλιάδες χρόνια Έλληνες και λένε οι Έλληνες και οι άλλοι δεν ήξεραν καλά. Λένε. Μπούρδες. Φυσικά. Οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες θα αμφισβητούν αυτό. Λένε ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που λένε η ομάδα του Πάλμου. Γιόλμα, Φουράκι, Κεραμιδά, Λίλαν Κεραμιδά και Γιάννη Θεραπευτή και τους άλλους και τους δύο άλλους τρελούς που τον ακολουθούν. Τι άλλο. Επίσης τώρα προσπαθούν και να οικειοποιηθούν και τον. Όπως προσπαθούν να οικειοποιηθούν και τον Ωνάση, προσπαθούν και να οικειοποιηθούν και τον Γεωργίου, τον πρώην πρέσβη γέρο, και τον Άδωνο Γεωργιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον οικειοποιηθούν και αυτό. Και αυτό, να πούνε ότι ναι, είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο βουλευτής της Νουδού, είναι και αυτός έψιλον, είναι ο Γεωργίου, ο πρώην πρέσβης έψιλον. Είναι ο Νάσης Έψιλον και διάφορους άλλους ότι είναι και αυτοί μες στους Έψιλον, μες στην ανύπαρκτη ομάδα των Έψιλον. Επίσης ο Φουράκης είχε πει το 6 πριν 10 χρόνια
είχε πει ότι θα εμφανιστεί η ομάδα Ε, ότι η ομάδα Ε θα κάνει και ένα πανεπιστήμιο εντελώς δωρεάν, πανεπιστήμιο όπου θα πηγαίνουν οι Έλληνες και θα φοιτούν εντελώς δωρεάν και θα τους διδάσκει ο Πάμος και ο Φουράκης και ο Κιόλοπας και όλοι αυτοί θα τους διδάσκουν. Φιλοσοφία, Αριστοτέλη, Πλάτωνα κτλ. Περάσαν άλλα 10 χρόνια, δεν έγινε αυτό. Όπως δεν πήρε ποτέ ο Γιώλοβα την Ανίτα Μπάνια στο θεσμόπλαιο του να κάνουν βόλτες γύρω από τον Όλυμπο και γενικά γύρω από την Ελλάδα. Περάσαν άλλα 10 χρόνια και δεν έγινε ποτέ αυτό. Και περάσαν άλλα 3 χρόνια και δεν έγινε ποτέ το πανεπιστήμιο αυτό που είχε δηλώσει πώς θα γίνει στην εκπομπή του Χαδαβέλα ο τρελός ο Φουράκης. Και πώς θα εμφανιστούν και σε ένα καφέ, λέει. Αλλά πέρασαν άλλα 3 χρόνια και δεν εμφανιστήκαν ποτέ σε αυτό το καφέ, σε αυτό το συγκεκριμένο καφενείο. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε ο κόσμος να πίνει τον καφέ του επί 10 χρόνια για να περιμένει να εμφανιστεί ο Πάλμος. Εκείνο του σπίτι είναι αλήθεια, αλλά δεν εμφανιστήκαν ποτέ ο Πάλμος. Του σπίτι είναι αλήθεια στο συγκεκριμένο καφέ που είχε μπει ο Φουράκης. Λοιπόν, άρα βλέπουμε 3-4 γέρους ψυχοπαθείς, όχι πάνω που το παίζουν τρελή, δεν είναι τρελή, το παίζουν τρελή. Είναι αντισημίτες χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Χρησιμοποιούν τη λέξη σιωνισμός και στη λέξη σιωνισμός δεν είναι πράγματα άσχετα με τον σιωνισμό. Ζηλεύουν και φρονούν τους δυτικούς συμμάχους μας και τους Αμερικάνους αδερφούς μας και κάνουν στραβά μάτια στους βρωμερούς Ρώσους και τους Ισλαμιστές φίλους τους. Μιλάνε για ανύπαρκτα όπλα, ανύπαρκτες νίκες μιας ανύπαρκτης ομάδας κατά της Τουρκίας π.χ. που είναι πανίσχυρη χώρα, καλός ή κακός, και κάνουν τον τρελό. Και είναι και όλοι, και τουλάχιστον η αρχική τουλάχιστον, όχι αυτοί που λένε διάφορες μπουδες και για να χατσιλίκει. Δηλαδή η Καραβιτάκη την βάζει πάνω ο Πάρμος, ο Χοντός και να γράφει μπουδες, τους οποίους η ίδια κελάνε αυτές και ένα χατσιλικάκι και έκανε την τρελίνη η Καραβιτάκη. Δεν λέμε για αυτούς. Μιλάμε για αρχική, ο Πάρμος, ο Φουράκης, αυτός είναι η πρακτοράκια της ΑΕΠ και κάνουν τους τρελούς. Το παίζουν τρελή, δεν είναι τρελή. Διότι λέει ότι έριξε 3-4 τουρκικά αεροπλάνα πατώντας ένα κουμπί με τα βελίσια, ο ίδιος γελάμε αυτά. Και κάνει τον τρελό για να κάνει το πρακτορολίκι του. Δηλαδή, ή τρελός είναι, άμα πω εγώ ότι στο σπίτι μου, ότι έχω ένα σπίτι κάπου στη Ζαχάρα, στο Μεξικό που να είναι, πατώ ένα κουμπί και πέφτουν 3-4 του και πάνω, τα ξέρω μόνο εγώ, δεν το ξέρει κανένας άλλος. Ούτε το CNN του λέει, ούτε το BBC, ούτε η ETH, ούτε τα άλλα επίσημα κανάλια δεν τα λένε αυτά. Άρα ή τρελός είσαι ή κάνεις τον τρελό για να πρακτορεύσεις. Αυτόν κάνει ο Πάλμος, ο Φουράκης, ο Γιόλοβας και τα άλλα σκουπίδια που τον ακολουθούν. Και έπειτα είναι και 3-4 άλλοι τρελοί, οι πιτσιρικάδες που τους δίνει η Χατζηλίκη για να κάνουν τον τρελό. Γράφει Καραβιτάκη, κάνει μπούρδες, και κάνει τον τρελό η Καραβιτάκη. Για ένα Χατζηλικάκι, η babysitter, μια χοντρή babysitter τώρα, κάνει τον τρελό. Πουλά τρέλα και ένα το Χατζηλικάκι του χοντρού. Μάλιστα. Ο οποίος είναι και με το δωδεκάθιο, είναι και λίγο χριστιανός. Είναι και λίγο φιλοάραβας, είναι και λίγο φιλορώσος. Και συλλεύει και λίγο σαν κομμουνιστής που είναι τους κανονικούς Έλληνες, τους Αμερικάνους αδερφούς μας, τους Εβραίους αδερφούς μας και τους Δυτικούς Ευρωπαίους αδερφούς μας, τους συμμάχους μας. Και όλοι αυτές οι μπούδες που λένε για να μας πάνε να ψάχνουν ταπεινούς δούλους της Ρωσίας και των Ισλαμιστών φίλων του Ρούσου, ουσιαστικά αυτά που λένε. Ότι οι Άραβες, οι φανατικοί Ισλαμιστές, οι οποίοι έχουν αφεντικά φυσικά τους Ρώσους, είναι καλοί, εντάξει. Ναι, οι Ρώσοι είναι καλοί, εντάξει. Και είναι κακοί οι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι και οι Δυτικοευρωπαίοι. Και οι κανονικοί Έλληνες. Αυτό λέει ο Πάλμος, ο Ισλαμιστής κομμουνιστής που το παίζει τρελός, αλλά δεν είναι τρελός. Ο οποίος είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση είναι γιατί δεν επέμβηκαν η ομάδα Ε το 1974 στην Κύπρο μας που σκλαβώθηκε από τους Τούρκους. Μάλιστα. Τους Τούρκους φίλους του Πούτιν, ας πούμε. Γιατί δεν επέμβηκαν η ομάδα του Πάλμου. Τι έκανε εκείνη η μέρα ο Πάλμος στο σπίτι στα Βιλίσκια, το οποίο είναι πιο ισχυρό από το επίσημο κάτω και της Ελλάδας και της Τουρκίας, το σπίτι αυτό με τα υπερόπλα που έχει στο υπόγειο του. Αφού έχει αυτήν την τεχνολογία, όπως λέει ο ίδιος, ότι σε ένα σπίτι στα Βιλίσκια πατάει ένα κουμπί και βγαίνουν πυράβλοι πιο ισχυροί από το στρατό της επίσημης ελληνικής κυβέρνησης και της επίσημης τουρκικής αντίστοιχης κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων, γιατί την επέμεινε το 1974 για την Κύπρο, που δυστυχώς χάθηκε το 1974 από τους βρωμιάριδες Τούρκους συμμάχους της Ρωσίας.